Γεια, είμαι ο Μαξ. Εδώ βλέπουμε λίγο τη Λωρίτα. Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο μόνο και μόνο γιατί βαριέμαι να γράψω όσα θέλω να πω τώρα. Ένα, political correctness. Τι είναι ο όρος? Εγώ τον πρώτο το συνάντησα σαν έναν ακόμα όρο που χρησιμοποιούν οι ακροδεξιοί του ίντερνετ. Και δεξιοί, δεν ανάγκη να είναι τελείως φασίστας κάποιος. Κεντρώει όλοι αυτός ο συμφερτός, φιλελέδες και τέτοιοι, και αναφέρεται σε άτομα που με μία κάπως ιδεαλιστική προσέγγιση θεωρούν ότι το να χρησιμοποιείς λέξεις που είναι στοχευμένες για να ενισχύουν την καταπίεση ενάντια σε συγκεκριμένες μειονότητες, πιο πολύ χρησιμοποιείται για τις γυναίκες από mainstream social justice warriors, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν τον όρο, από αυτούς χρησιμοποιείται για τις γυναίκες πιο πολύ, για τα gay άτομα, για τα trans άτομα λιγότερο προφανώς από ότι τα προηγούμενα δύο. Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή τη mainstream πιο πολύ προσέγγιση? Πρώτον, δεν είναι συμπεριληπτική. Δεν είναι δηλαδή διαθεματική όντως, δεν είναι ριζοσπαστική, δεν θέτει υπό αμφισβήτηση ριζικά τις δομές εξουσίας που συντηρούνται πέρα από τη γλώσσα με άλλα μέσα, π.χ. Ο ρατσισμός, αν εξαλειφθεί μόνο ιδεαλιστικά και σταματήσουν όλοι οι λευκοί στην Αμερική π.χ. να λένε the N-word, ο ρατσισμός δεν θα σταματήσει να υπάρχει, γιατί η αστυνομία θα συνεχίσει να σκοτώνει μαύρα άτομα. People of color. Ωραία. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί είναι μονόπλευρη αυτή η ιδεαλιστική προσέγγιση. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τελείως για αυτό το πράγμα είναι το ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι και αυτή βίαιη. Συγκεκριμένα, ο Pierre Bourdieu, δεν ξέρω αν το είπα σωστά, είναι Γάλλος, κοινωνιολόγος. Μπορείτε να το ψάξετε γενικά, δεν είμαι η Wikipedia για να σας τα σερβίρω στο πιάτο. Και είδατε πως όταν προσπάθησα να συνθέσω οπτικο-ακουστικό υλικό χωρίς να ξέρω editing, κατέληξε το βίντεο για τον ικανοντισμό. Πολύ basic αυτά που μπορούσα να σας δείξω, αλλά αυτά που θέλω να σας πω είναι αυτά που έχω μάθει εγώ, τα οποία μπορείτε να τα μάθετε και εσείς γενικά, όπως τα έμαθα και εγώ μόνος μου. Ωραία. Τελειώνουμε με αυτό, γιατί νιώθω την ανάγκη να το λέω συνέχεια, γιατί κάποιοι έχουν τέλος πάντων την προσδοκία ότι ξόδεψε το χρόνο σου να μορφώσει τον άλλον. Δεν πάει έτσι, μπορώ να τον βοηθήσω, αλλά η δουλειά είναι δικιά του να την κάνει. Εγώ μπορώ να είμαι όσο επιθετικός και όσο εριστικός θέλω, όταν το μόνο που με νοιάζει ουσιαστικά είναι το να μην συνεχίζει να συμπεριφέρεται όπως θέλει. Αν θα μάθει, αν θα καταλάβει μάλλον το ερέθισμα που θέλω να του περάσω, γιατί είναι λάθος αυτό, είναι δικό του θέμα επίσης. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις, π.χ. όταν σου λέω με τον δικό μου εριστικό τρόπο, θα σας πω και έναν άλλο τρόπο που θα μπορούσα να το πω. Είστε με τους ηλίθιους, δρε, γιατί λες? Όχι, δεν λέω καν κάτι τέτοιο. Δεν τον βάζω σε διερεύνηση εσωτερικά. Είστε με τους ηλίθιους? Όχι. Προφανώς αυτό δεν θα έχει μια τόσο υποτακτική, ας το πούμε, απάντηση, γιατί είναι τόσο διάχυτη αυτή η ιεραρχία στην κοινωνία μας που δεν νοείται καν, όπως π.χ. με τα ανάπηρα άτομα, να τραβηχτείς πίσω και να πεις όχι, έκανα μαλακία, γιατί όλοι έχουν τον έναν εχθρό στο μυαλό τους. Δεν έχω τους γκέι, δεν έχω τις γυναίκες, δεν έχω τους μαύρους πλέον, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό. Για κάποιους το μυαλό τους έτσι πάει, γιατί τέτοιοι είναι. Αλλά πάντα θα έχω τον ηλίθιο.
Το καθυστερημένο άτομο δεν το έχω, γιατί δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό να φέρεσαι ευθέως βία σε αυτά τα άτομα. Κανένας θα πάει να πει, κανένας, τέλος πάντων. Ένας ενήλικος κατά βάση άνθρωπος δεν θα πάει να πει σε έναν άνθρωπο με, δεν ξέρω. Πώς να το θέσω και τώρα να είναι, όχι. Δεν είναι το ζήτημα πολιτικής ορθότητας, αλλά θα φτάσουμε σε αυτό. Μαθησιακές δυσκολίες, ας το πούμε. Αυτή είναι η κυρίαρχη τέτοια. Πάει στο ειδικό σχολείο. Δεν θα δεις έναν ενήλικα να πηγαίνει έξω από το ένα ειδικό σχολείο και να λέει «Αργαστερημένο, που πας έτσι?» Γιατί θα φάει ξύλο από όλους τους υπόλοιπους. Δεν θα φάει μόνο από μένα που μακραίος. Ωραία. Η φύση γενικά του μισαναπηρισμού είναι ο ίκτος. Προφανώς επιβεβαιώνεις τη δικιά σου ανωτερότητα μέσω της κατωτερότητας του άλλου και θεωρείς ότι αυτή η κατωτερότητα του άλλου είναι φυσικοποιημένη κιόλας. Γιατί βλέπεις κάποια σωματική, είτε είναι στον εγκέφαλο είτε είναι στο υπόλοιπο σώμα, κατάσταση η οποία διαφέρει από σένα και εσύ τη θεωρείς κατώτερη. Αυτός είναι ο μισαναπηρισμός γενικά. Δεν εκφράζεται με βία. Εκφράζεται με περιφρόνηση. Εκφράζεται με ρητορικές, αυτός είναι ήρωας. Γιατί είναι ήρωας? Αναρωτήσου, δεν θα απαντήσω. Αναρωτήσου. Να ρωτήσω γιατί αυτή η ρητορική είναι λάθος. Νομίζω ξεφύγαμε λίγο από το αρχικό. Political correctness, πολιτική ορθότητα. Ιδεαλιστικά είπαμε είναι μερική λειψή. Όμως, δεν μπορεί να απορριφθεί τελείως. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε αναπαράγει διάφορες μορφές βίας. Μία συγκεκριμένη, αυτή που ανέφερα πριν, είναι η συμβολική βία, σύμφωνα με αυτόν τον Γάλλο κοινωνιολόγο, η οποία είναι η βία που εδραιώνεται, είναι μία μη φυσική μορφή βίας, προφανώς. Δεν είναι λεκτική βία, δεν είναι σε τραμπουκίζω με slurs, με λέξεις που χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα για να τέτοιο μία μειονότητα. Π.χ. πούστης ή κάτι αντίστοιχο. Είναι το ότι κατασκευάζω μέσα από τη γλώσσα μου το ότι ο πούστης είναι ο κατώτερος. Διατηρώ αυτή τη συνθήκη, γενικά την ενισχύω. Με το να λέω συνέχεια αυτός είναι ηλίθιος, τι κάνεις ρε βλάκα, ενισχύω αυτή την ιεραρχία. Και αυτή η ιεραρχία ενισχύεται από όλα τα άτομα και από αυτά τα άτομα που δέχονται, τις κοινωνικές ομάδες που δέχονται αυτή την καταπίεση. Αυτή είναι η συμβολική βία κάπως, δεν είναι τόσο εύκολο να την εξηγήσεις. Έχω γράψει μία παραγραφούλα και θα την παραθέσω όπου προσπαθώ να την εξηγήσω λίγο καλύτερα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι και το να μην ασχοληθείς με τη γλώσσα είναι εξίσου προβληματικό όσο το να το προσεγγίσεις με αυτόν τον τρόπο που αναφέραμε πριν. Αλλά και για να μην λέμε τελείως μαλακίες, γι' αυτό αμφισβητήσιμο, αλλά δεν εντάσσεται στα πλαίσια του ικανοτισμού και του μισαναπηρισμού, της ιεράρχης δηλαδή, βάσει την ικανότητα, βάσει την νοημοσύνη, βάσει που προφανώς αλληλοδιαπλέκονται αυτά με την πατριαρχία, γι' αυτό ήθελα να πω κάτι μικρό. Πώς θα σου πει ένας άντρας που θεωρεί ότι είναι ανώτερος από μια γυναίκα ότι αυτό που έχει στο μυαλό του δικαιολογείται? Ρώτα τον και σκέψου πώς θα το έλεγες εσύ αν είχες αυτή την πεποίθηση. Είμαι καλύτερος από μια γυναίκα. Μη το πάρει αυτό κανένας χωρίς context. Θα χεστούμε. Γιατί είμαι πιο δυνατός. Ικανότητα. Είμαι πιο έξυπνος. Ικανότητα. Με νοημοσύνη μαζί. Τέτοια. Λογικοί άντρες, συναισθηματικές γυναίκες και πάει λέγοντας. Αλληλοδιαπλέκεται με τον ικανοτισμό
η πατριαρχία. Δεν είναι μόνο θέμα του καπιταλισμού. Αυτός είναι άχρηστος. Γιατί? Γιατί δεν δουλεύει. Γιατί? Γιατί δεν είναι τόσο παραγωγικός όσο ο άλλος. Γιατί έχει διάσπαση προσοχής. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο προς το παρόν. Και τέτοια. Καταλαβαίνετε πως αλληλοδιαπλέκεται και ο μισανοπηρισμός και ο ικανοτισμός με τον καπιταλισμό. Εννοείται. Αυτό που κάποιοι φαίνεται να μην καταλαβαίνουν είναι πως διαπλέκεται με την πατριαρχία. Σας το εξήγησα. Αν δεν σας καλύπτει, σχολιάστε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Μισό λεπτό να ετοιμάσω το πρωινό μου. Γενικά αυτό το θέμα έχει πολύ ψωμί. Μπορούμε να επεκταθούμε σε πολλά πεδία. Γιατί είναι αλληλοδιαπλακόμενα με όλα. Αλληλοδιαπλακόμενο με όλα. Αυτό που λέω. Για τον ικανοτισμό. Είναι η πλέον διάχυτη μορφή ιεραρχίας στον κόσμο για μένα. Το βλέπουμε παντού. Σκέψου μόνο το ποιες είναι οι υπηρεσίες που έχουμε. Είναι πατριαρχικές και μισαναπηρικές. Βλάκας, ηλίθιος, χαζός, καθυστερημένος, τρελό. Λίγο γρήγορα, γιατί δεν ξέρω πώς θα με αφήσει να βγάλω βίντεο το κινητό. Άρα τι κάνεις, ενοχλητικό. Άρα τι κάνεις, γίνεσαι τέλειος από τη μια μέρα στην άλλη, λιθοβολείς όποιον χρησιμοποιεί λέξεις που είναι έστω και λίγο προσβλητικές. Τι πάει να πει λίγο προσβλητικό, την ίδια δουλειά δεν κάνουνε. Ωραία, κανείς δεν είναι τέλειος, όλοι έχουμε μεγαλώσει αυτή την κοινωνία, έχουμε λάβει όλα τα σκατά που έχει να μας δώσει και τα έχουμε εσωτερικεύσει, σχεδόν όλα. Και σιγά σιγά τι κάνουμε, τα βγάζουμε από μέσα μας, τα αποδομούμε. Ωραία, αυτό είναι μια διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία προφανώς θα υπάρξει επιοίκεια, ας το θέσουμε έτσι. Η βία που θα χρησιμοποιηθεί, η σωματική βία που εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένος να ασκήσω, είναι ένα τελικό στάδιο. Εννοείται, θεωρητικά εννοείται, ότι υπάρχουν διάμεσα στάδια, οκ. Okay. Δεν θα περνάς στο δρόμο, θα πεις είσαι ηλίθιος σε κάποιον άλλον και θα σε βαρέσω. Και σε μένα να το πεις πάλι δεν θα σε βαρέσω. Ωραία. Αν φτάσουμε εκεί, θα φτάσουμε. Είμαι διατεθειμένος να φτάσω εκεί. Δεν είμαι διατεθειμένος να το σκοτώσω. Δεν είμαι διατεθειμένος να το ψηρίσω το πορτοφόλι και το κινητό. Ωραία. Έθεσα το ανώτατο όριό μου για αυτή τη βία. Πώς θα απαντήσω. Με βία. Ωραία. Αυτό. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο. Έτσι όπως το λέω, μου φαίνεται ξεκάθαρο. Μπορεί όπως το γράφω να φαίνεται αλλιώς. Είναι λογικό να είναι παρεξηγήσιμα τα γραπτά. Από πολλές απόψεις και μάλλον γιατί δεν είμαστε και τόσο καλοί στο να γράφουμε όσο νομίζουμε, και για μένα το λέω αυτό πρωτίστως. Ωραία. Τι κάνουμε, τι προτείνω εν τέλει αν δεν προτείνω αυτό. Προτείνω να καταλάβεις ότι αυτό που λες και αυτό που κάνεις λέγοντας αυτά που λες είναι το να ενισχύεις ιεραρχίες. Αν είσαι αντιεξουσιαστής, αν έχουμε αυτό το κοινό, τότε δεν θέλεις να το κάνεις αυτό θεωρητικά. Οπότε τι θα κάνεις, θα προσπαθήσεις να μην το κάνεις. Είναι τόσο απλό. Αυτό αν σου φαίνεται PC και ότι εγώ είμαι διατεθειμένος, quote, unquote, να σακατέψω κάποιον για το political correctness, μάλλον διαφωνούμε ριζικά σε κάτι. Στο ότι το να σταματήσεις να κάνεις αυτό που κάνεις είναι θεμητό. Δηλαδή να αναπαράγεις την κυριαρχία μέσω της γλώσσας σου. PC. Όχι με όπως το αναλύσαμε πριν, με όπως θέλω να το θέσω εγώ. Με το ότι αν αλλάξουμε αυτό το λίγο, θα σταματήσουμε να αναπαράγουμε αυτή τη βία και ίσως να είναι πιο εύκολο να αποδομήσουμε ριζικά τα συστήματα που πέρα από τη γλώσσα ενισχύουν αυτές τις ιεραρχίες και αυτές τις καταπιέσεις. Ωραία. Αν εγώ βρίζω κάθε μέρα τα ανάπηρα άτομα στη γλώσσα μου, δεν με νοιάζει μάλλον το ότι δεν έχουν πρόσβαση σε τίποτα από αυτά που χρειάζεται να έχουν σε αυτή τη χώρα. Προφανώς δεν θα το διεκδικήσω θεσμικά. Δεν με νοιάζει να κάνω αλληλεγγύη σε αυτά τα άτομα, γιατί είναι οι ξένοι και πέρα από οι ξένοι είναι ο στόχος μου κάθε φορά που θέλω να βρίσω για να εκτονωθώ. Γιατί πλέον ξέρω ότι το να βρίζω τις γυναίκες ή να βρίζω τους πούστιδες δεν είναι αποδεκτό και μάλλον κάποιος όντως θα με τηλουμπιάσει στο όνομα του PC.
εφόσον στα ενδιάμεσα στάδια συνεχίσω να κρατάω αυτή τη θέση του ότι εντάξει μωρέ και τι γυναίκες τώρα, δεν βαράω γυναίκες εγώ, απλά βρίζω γυναίκες γενικά, δεν έβρισα και τη μάνα σου. Α, τέτοια φάση. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό ακριβώς. Υποθέτω ότι το σκεπτικό είναι το ότι υπάρχει μια παρανόηση της ότι θα πάμε κατευθείαν στο ξύλο. Και αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο λογικό άρμα ρε φίλε. Δηλαδή εσύ όταν λες θα σπάσω το ξύλο έναν βιαστή, σημαίνει ότι θα σπάσει το ξύλο κάποιον που μια τυχαία π.χ. γυναίκα, ας το πούμε έτσι, που μπορεί ο στόχος της να είναι κάποιος που δεν ξέρεις εσύ, γιατί δεν την ξέρεις. Και να την ήξερες πάλι την ξέρεις το στόχο της, τέλος πάντων. Αλλά σου λέει ότι αυτός εκεί, που δεν το ξέρω καν, που μπορεί και να μην το ξέρει καν αυτή, με βίασε και θα πάω να του σπάσω το ξύλο έτσι. Είναι ένα λογικό άλλο από το, να, από το ότι θα πω εγώ θα σπάσω το ξύλο κάποιον βιαστή. Ωραία. Και δεν σου λέω ότι αν αυτό συμβεί, η απάντηση η σωστή δεν θα είναι το να τον σπάσει το ξύλο. Απλά πρώτα θα διερευνήσεις αν αυτό που λέει στέκει και δεν θα το κάνεις προφανώς κακοποιητικά προς τη γυναίκα, γιατί μπορεί όντως πριν 5 λεπτά ο αυτός να τη βίασε. Άρα είναι μαλακία εκ μέρους σου να ξεκινήσεις τη διερεύνησή σου μήπως μου λες ψέματα. Ωραία. Πώς θα το κάνεις αυτό? Αυτά είναι skills που πρέπει να τα αναπτύξεις, να κάτσεις να τα σκεφτείς πρώτα. Και δεν θα σου πω εγώ τώρα μέσα σε ένα βίντεο πώς να διερευνήσεις αν μια καταγγελία βιασμού στέκει όταν είσαι σε αυτή τη συνθήκη συγκεκριμένα. Ωραία. Παρακάτω. Τι θέλω από το αντιεξουσιαστικό κίνημα εν τέλει? Να κάτσει να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, να σκεφτεί πρώτα ότι αυτό το πράγμα είναι μια έξτρα ιεραρχία η οποία είναι η πλέον διάχυτη στην κοινωνία μας και αλληλοδιαπλέκεται με όλες τις υπόλοιπες. Και τι να κάνει γι' αυτό? Να σταματήσει να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται όλη η υπόλοιπη κοινωνία προς αυτά τα άτομα, είτε μιλάμε για τη συμβολική βία που αναπαράγεται, είτε μιλάμε για το ότι αδιαφορεί πλήρως για την ύπαρξή τους, τους κατηγορεί, τους στιγματίζει και πάει λέγοντας. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κάτι ξέχωρο του αντιεξουσιαστικού κινήματος. Γενικά, όλοι όσοι άνθρωποι υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη είναι μέρος και του αντιεξουσιαστικού κινήματος. Όλοι οι πούστιδες, οι πουτάνες, τα τραβέλια, οι γυναίκες, οι καθυστερημένοι, οι αυτιστικοί, οι ανάπηροι, οι βλάκες και οι ηλίθιοι, ωραία. Γιατί λέμε π.χ. Αυτό είναι το επιχείρημα που έτσι λες τώρα σε κάποιον που μάλλον δεν θα βγάλεις αλλιώς συνεννόηση. Γιατί του λες να σταματήσει να βρεις πουτάνες και γιατί στο τέλος της ημέρας είσαι διατεθειμένος να παίξεις ξύλο για αυτό το πράγμα? Έτσι. Πλέον είσαι φαντάζομαι. Τώρα άμα δεν είσαι έχουμε μια άλλη ριζική διαφωνία. Γιατί υπάρχουν πουτάνες στο κίνημα. Όποιος βρίζει πουτάνες στην πορεία, η λογική ακολουθία είναι ότι σταμάτα να το κάνεις αυτό, πες τους μπάτσους ότι είναι φασίστες, πες τους ότι είναι τα. Δεν μη λες αυτά, γιατί εδώ δεν περνάνε αυτά. Και ποιος εσύ που θα μου πεις αυτά, και δεν είμαι κανένας εγώ, αλλά αυτά δεν περνάνε εδώ, κανένας δεν νιώθει άνετα με αυτό που κάνεις. Ωραία, άμα δεν το καταλάβει και το συνεχίσει, θα καταλήξεις να παίζεις ξύλο για αυτό το πράγμα. Ωραία. Θα παίξεις ξύλο για το political correctness. Quote unquote, θα σακατέψεις κάποιον για το political correctness. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένος, αλλά επίσης μιλάω πιο έντονα γιατί τα βίντεο μου δεν ακούγονται. Οπότε προσπαθώ να το λύσω αυτό χωρίς να το λύσω όντως. Πάνω κάτω αυτά. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά άλλα που μπορούν να υποθούν για τον ικανοτισμό συγκεκριμένα, αλλά προς το παρόν αυτά. Φιλάκια, stay safe, τα λέμε κάποτε.